φυσικού αερίου έχει εξαντληθεί στη σημερινή συνεδρίαση. Μιλάμε για κάτι όμως το οποίο θα είναι μελλοντικό και το χαιρετίζουμε και πιστεύω ότι θα γίνει. Αυτή τη στιγμή όμως η ευρεία κατανάλωση του κόσμου σε θέρμανση είναι στο πετρέλαιο θέρμανσης. Θα ήθελα πραγματικά να επαναδιατυπώσω αυτή την πρόταση που επανειλημμένως την έχει κάνει η Ομοσπονδία Βενζινοπολών Ελλάδος. Εγώ είμαι πρόεδρος του Βενζινοπολών Ομού Καστοριάς εδώ και είμαστε μέλη της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Μία πρόταση η οποία λέει κατάργηση του ειδικού φόρου και κατάργηση της διαδικασίας και των πλαφών στα λίτρα και της επιδότησης. Επί της ουσίας τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει χαμηλό πετρέλαιο θέρμανσης έως ότου μπορέσει και έπει το φυσικό αέριο. Και με αυτόν τον τρόπο το αποτέλεσμα αυτό θεωρεί η Ομοσπονδία ότι λύνουμε το θέμα της θέρμανσης για όλα τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις με χαμηλό κόστος, περιορίζουμε το λαθρεμπόριο σε μεγάλο βαθμό και αυξάνονται τα κέρδη στο κρατικό κουρβανά. Και τρίτο και σημαντικό είναι ότι σταματούμε την καταστροφή που γίνεται από την ανεξέλεγκτη υλοτοπία. Αυτό ήθελα να καταθέσω και θα ήθελα πραγματικά να το σκεφτείτε και από όλη την ελληνική. Ευχαριστώ πάρα πολύ.